Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Γιώργο. Εντάξει, θες να πει. Ότι εντάξει, ξέμεινα που προτάζεις. Εντάξει. Και είπα το ναι. Όχι, ότι ήθελα να πάω στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και δεν πήγα. Ενώ ήθελα να με δώσουν εκεί και ήρθα εδώ τώρα. Ναι. Αλλά και εδώ καλά είναι. Εντάξει. Δεν νομίζω να το χαλάει το Λάτσιο. Ρώμη, Σέρια, Λάτσιο. Εντάξει, σε παρακαλώ. Ψιλοχάλια, ναι, ναι. Χάλια. Συγκρίνεται η Ρώμη τώρα με τη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Ποια Ρώμη. Εντάξει, είναι λίγο πιο ωραία η Ρώμη. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, και αυτό που λέμε ότι η Θεσσαλονίκη η ιερότερη πόλη του κόσμου, εντάξει, για τον καθένα, αυτό που έχει ξεχωριστεί σημασία, τώρα εντάξει, η πιο ωραία πόλη του κόσμου, τα λοιπά. Είναι... Μη λες τέτοια, γιατί του χρόνου μπορεί να γίνεις, να βάλεις καμιά υποψηφιότητα και εσύ για δημοτικό σύμβουλο και να λες άλλα. Α, όχι. Δεν το έχω. Δεν το θέλω βασικά. Και δεν νιώθω ικανός και δεν το θέλω. Αν και πιστεύω ότι το να μπλέκεσαι με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο σημαντικό στο δικό μου μυαλό από το να κατέβεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά δεν το έχω, δεν ξέρω. Ας έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους. Βέβαια. Δεν χρειαζόμαστε. Για τα μάτια κυπέλλου που έχεις νωρίτερα, το διπλό του Εγάλεω στο Μακεδονικό ήταν. Είχε ακουστεί. Δηλαδή πέφτηκε τέλος πάντων. Είχε ακουστεί. Ναι, ρε παιδί μου, είχε προταθεί να το πω έτσι. Πρόσεξε, γιατί τώρα με τον νέο κώδικα. Όχι, δεν αφήνω έτσι. Είχε ακουστεί λίγο ή είχε ακουστεί πολύ. Λίγο. Εντάξει, μείον τρεις. Λίγο. Λίγο, ναι. Δηλαδή εγώ έτσι, λίγο ψάξιμο που έκανα έτσι επιδερμικό, γιατί σήμερα η μέρα δεν έχει ελάχιστα πράγματα. Είναι αυτό τώρα το διήμερο, σήμερα και αύριο, μέχρι να ξεκινήσουν πάλι τα πρωταθλήματα την Παρασκευή, είναι αρκετά τζούφιο. Και έριξα μια ματιά στα παιχνίδια του ελληνικού κυπέλλου και κάποιους συναδέλφους που διάβαζα λέγανε, ας πούμε, ότι βάσει της ανετοιμότητας όλων των ομάδων το set από εδώ θα έπρεπε να είναι πιο μοιρασμένο, γιατί πλήρωνε και πολύ. Κάτι τέσσερα κάτι νομίζω πλήρωνε το Γάλλο. Όντε ρε. Θανάση, το σφύριξες το έργο τώρα να το ναι, κάνουμε. Όχι, ούτε εγώ ασχολήθηκα, για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ ασχολήθηκα. Ναι, βέβαια όλοι γίνανε το διπλό τον Λεβαδιακό Καραμπινά το διπλό, ο οποίος νομίζω είναι ακόμα στο 0-0. 0-0, ναι. Ναι, και τον Λεβαδιακό όλοι τον παρουσιάζουν σαν την Dream Team της Super League 2 συνολικά. Όντε ρε. Ο Τηλικράτης τώρα ναι, το έβαλε στο 200. 0-1. Ποιος το βάλει στο 200? Ο Τηλικράτης. Ο Τηλικράτης Λευκάδος, μάλλον. Ναι, το Χανιώτη να πούμε. Ναι, για τον Λεβαδιακό διάβασα ότι ίσως λέει να έχει και ανώτερο ρόστρα από πέρυσι που ήταν στην Άλφα Εθνική. Και θα τον έχουμε εδώ στο δικό μας τον όμιλο. Ναι, ήρθε στο Βόρειο όμιλο. Ναι, μας θυμάμαι την παρουσία του Κομπότης. Βεβαίως. Εμείς χωρίς Κομπότη δεν μπορούμε. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, λίγα πράγματα σήμερα, αλλά όλο και κάτι έτσι μαζέψαμε πιο πολύ σε επίπεδο πληροφόρηση να δώσουμε για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Πάμε λοιπόν Λίμπερο Μπετ με χορηγό την Novibet. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον έτσι εντοπίζει στη Λατινική Αμερική με τα μεσονύκτια παιχνίδια σε Βραζιλία και Αργεντινή. Έχουμε από δύο μάτς για την Βραζιλιάνικη Σέρια και για το Copa de la Liga της Αργεντινής. Στη Βραζιλία έχουμε το Internacional São Paulo, ένα παιχνίδι που δύσκολα βγαίνει άκρη βέβαια. Φαίνεται και από τις αποδόσεις είναι 2-40 στον Άσο, 3-5 στο δικό της São Paulo. Η Internacional, η οποία το παράδοξο με αυτή είναι ότι πέρυσι ήταν η καλύτερη εντός έδρας ομάδα της κατηγορίας στη Βραζιλία και φέτος έχει 3 μήνες χωρίς να βγάλει άσο. Από τον Ιούνιο δεν κερδίζει στο γήπεδό της και γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει συμπληρώσει 10 μάτς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη, ούτε η São Paulo είναι στα καλύτερά της. 6 παιχνίδια χωρίς νίκη. Αποκλείστηκε πρόσφατα και στο Copa Sudamericana, στο αντίστοιχο, ας πούμε, Europa League της Λατινικής Αμερικής. Και έχει και μπροστά της να παίξει το Σαββατοκύριακο τον πρώτο τελικό του κυπέλου Βραζιλίας με αντίπαλο την Φλαμέγκο. Ίσως να κάνει και κάποιες αλλαγές εν ώψη αυτού του αγώνα. Αν εκμεταλλευτεί αυτόν τον αποπροσανατολισμό Ιντερνασιονάλ, να επιστρέψει σήμερα στις νίκες, είναι στο 2.40 ο άσος. Το ρίχνω απλά στο τραπέζι σαν μια σκέψη. Η άλλη φιναλίστ του κυπέλου, η Φλαμέγκο του Χόρχε Σαμπαόλη, υποδέχεται την Ατλέτικο Παραναένσε. Το υποδέχεται βέβαια εντός εισαγωγικών, γιατί σήμερα δεν παίξει το Μαρακανά. Γίνονται βελτιωτικά έργα εκεί για τον Χλωτάπητα στο Μαρακανά, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο το μάτς Φλαμέγκο με την Ατλέτικο Παραναένσε. Η Φλαμέγκο, η οποία έγινε η πρώτη ομάδα φέτος στη Βραζιλία που κέρδισε εκτός έδρας μάλιστα την πρωτοπόρο την Ποταφόγκο, η οποία έχει ξεφύγει, είναι στο συν 10 και όλα δείχνουν ότι
δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα η ομάδα του Τικίνιο Σοάρες, πρώην φόρ του Ολυμπιακού. Τικίνιο. Τικίνιο βέβαια, Τικίνιο, αλλά είναι τραυματίας τώρα. Νομίζω είναι κάποτε κοντά να επιστρέψει. Έχει χτυπήσει σχετικά σοβαρά και το τελευταίο διάστημα 1,5 μήνα λείπει. Παρ' όλα αυτά κρατιέται η Ποταφόγκο στην κορυφή της βαθμολογίας. Άρα Φλαμίγκο έχει καλή ψυχολογία με το διπλό στην Ποταφόγκο. Έχει βέβαια τον τελικό του κυπέλου μπροστά της και κάποιες απουσίες λόγω εθνικών ομάδων. Γενικώς οι καλές ομάδες της Βραζιλίας και όχι μόνο λόγω των προκριματικών του Μουντιάλ στη Λατινική Αμερική έχουν αρκετές απώλειες. Η Ατλέτικο Παρανένση είναι αυτή που θα παραταχθεί σήμερα σχεδόν αποδεκατισμένη. Μεταξύ πολλών απόντων που λείπουν είτε για εθνικές ομάδες είτε για τραυματισμούς ή τιμωρίες, λείπουν και οι τρεις πιο αναγνωρίσιμοι παίκτες της. Ο Βίτο Ρόκε, για ένα πιτσιρικά που λέγουν που δεν έχει κλείσει η Μπαρσελόνα και είναι το γόντρικι πλέον της Βραζιλίας, είναι τιμωρημένος σήμερα. Ο πρώτος κόρης της ομάδας θα παίξει. Τιμωρημένος είναι και ο Φερναντίνιο, ο πολύπειρος μέσος πρώην παίκτης της Manchester City που επέστρεψε στη Βραζιλία για να κλείσει την καριέρα του εκεί. Και ο Αρτούρο Βιδάλ, ο γνωστός χιλιανός χαφ, και αυτός εκεί παίζει την Παραμένσε και αυτός λείπει σήμερα. Είναι τρεις μόνο από τις αρκετές απουσίες που έχει. Αν δεν υπήρχε το στοιχείο του τελικού που έχει μπροστά της, πρώτος τελικός του κυπέλλου Βραζιλίας Φλαμέγκο και το γεγονός ότι δεν παίζει μέσα στο Μαρακανά αλλά σε ουδέτερο γήπεδο, το 1,88 στον Άσο, εντάξει, είναι μια, ας πούμε, επιλογή σε μια τέτοια αρκετά λειψή μέρα. Και όσον αφορά τα δύο παιχνίδια στην Αργεντινή, στο Copa de la Liga, κάτι σαν League Cup Αργεντινής, εκεί είναι πολύ μπερδεμένο το πράγμα με τα πρωταθλήματα, με τα Copa de la Liga και ναι, είναι πολύ μπερδεμένα η φάση στην Αργεντινή. Ναι. Ούτε οι ίδιοι νομίζω δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Έχουμε δύο μάτς Γυμνάσια La Plata, Vélez Sarsfield, φαβορεί το διπλό στο 2,60. Η Βέλες η οποία είναι σε καλύτερο momentum με την Γυμνάσια La Plata και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος που εμένα με κράτησε μακριά από το διπλό. Έχει να κάνει με την αλλαγή προπονητή στην Γυμνάσια La Plata. Έχει συμπληρώσει 11 μάτς χωρίς νίκη. Μετά και την τελευταία της ήττα παραιτήθηκε ο Σεμπάστιαν Ρομέρο, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν εκεί προπονητής και ανέλαβε ένας νέος τεχνικός ο οποίος θα τεμπουτάρει σήμερα. Αυτό είναι το ανασταλτικό στοιχείο για το διπλό, γιατί ήθιστε η ομάδα παρόλο τον προπονητή έτσι να υπέρχεται και ένα ταρακούνημα ψυχολογικό. Και επίσης έχουμε και το Σαρμιέντο Σεντράλ Κόρδοβα, έτσι από τα μικρά όνοματα της Αργεντινής, ένα ζευγάρι με αρκετά χι στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, 4 χι σε 6 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Η Σαρμιέντο βέβαια είναι πολύ δυνατή εντός έδρας. Έχει τα τελευταία 11 εντός, 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία μόλις ήττα. Από την άλλη η Σεντράλ Κόρδοβα εκτός έδρας είναι αρκετά ενίσχυρη με 4 συνεχόμενες ήττες εκτός έδρας. Οπότε εδώ ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Άσο του 2-10 στην Novibet. Και για τους παίζοντες ισοπαλίες, έτσι για αυτούς, γιατί ξέρω και τον κόσμο που κυνηγάει μόνο τα χ, υπάρχει ένα ζευγάρι στην Κολομβία και αυτό με το μεσονύκτιο που είναι full του χ. Είναι το Jaguares America Cali. Εδώ έχουμε στις 9 τελευταίες αναμετρήσεις τους 8 ισοπαλίες, είτε στην έδρα της μίας είτε στην έδρα της άλλης. Το χ πληρώνει 3-30 στο Jaguares America Cali. Πρωτάθλημα Κολομβίας. Ωραία, Κολομβίας. Αυτό τα λίγα σήμερα, Γιώργο. Μακεδονικό εγάλεο, ναι, με γκολ του Χρήστου Μαραθωνίτη, 0-4 το εγάλεο. 0-4, τι λες αυτό. Ναι, Θανάση, 0-4. Το εγάλεο. Μάλιστα. Εγάλεο City. Σταύρος Μαυροθαλασσίτης. Βέβαια. Έχω βρεθεί σε κύριο σε αυτό το γήπεδο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τη χρονιά που την είχε γλιτάρει που λένε και στα χωριά ο Ράκης στον υποβάσμο. Είχαμε κατεβεί με Γιώργο Ματζιούκη. Ναι. Και είχαμε δει από το πέταλο Γάλλου Ράκλης ή 0-1 ή 1-2, νομίζω 1-2. Μεγάλη διπλάρα είχατε φέρει δηλαδή. Ναι, ναι, ήταν μάτς πολύ καρδιοχτύπια στο Beverly Hills. Μάλιστα. Έγινε, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Γιώργο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια.